Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θα συμφωνήσουμε με το λειτουργικό ορισμό της καινοτομίας, ότι πρόκειται για παραγωγή νέας εμπορικής αξίας με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος θα συμπληρώσουμε και παραγωγής ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων μεταξύ τους για το μεταξύ τους ανταγωνισμό. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός ταυτόχρονα δείχνει και κατεύθυνση. Και εκεί είναι που έχουμε αντίρρηση και εκεί είναι που θα είμαστε απέναντι. Επίσης, κατεύθυνση δίνει το ότι επίσης θα συμφωνήσουμε ότι εφαρμοσμένη και βασική έρευνα δεν χωρίζονται με συνικά τείχη. Σαφέστατα, για τα μεγάλα προβλήματα της εποχής και της σημερινής και του μέλλοντος απαιτούν και τα δύο. Χρειάζεται η ανάπτυξη βασικής έρευνας προκειμένου να οδηγηθεί σε εφαρμογή. Ωστόσο, για αποκόμιση γρήγορου κέρδους, το quick buck που λένε και οι Αμερικάνοι, χρειάζεται το δεύτερο, η εφαρμοσμένη έρευνα. Και εδώ, ξαναλέω, φαίνεται και το τι προτάσει η πολιτική του Υπουργείου έτσι όπως μας παρουσιάστηκε. Για παράδειγμα, ακόμα και με αυτό το σχηματοποιημένο τρόπο ΕΛΙΔΕΚ και υπόλοιπων χρηματοδοτικών εργαλείων φαίνεται μεγάλη τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτό το μόνο εργαλείο που έχουν για να δουν χρηματοδοτήσεις οι ερευνητικές ομάδες στα πανεπιστήμια που είναι το ΕΛΙΔΕΚ έναντι όλων των υπολείπων που πρόκειται για εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία πρακτικά τροφοδοτούν επιχειρήσεις. Με το επιστημονικό δυναμικό να εργάζεται, να απασχολείται σε αποσπασματικά, σε ερευνητικά έργα, με χείριστες συνθήκες. Θα περάσω σε συγκεκριμένα παραδείγματα και ταυτόχρονα ερωτήματα. Απλώς ένα σχόλιο για τη startup. Η startup προφανώς είναι το νέο εργαλείο προκειμένου να προχωρήσει η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας που προφανώς χρειάζεται να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά επιτεύγματα αλλά την ίδια στιγμή δεν συμφέρει τις εταιρείες να έχουν R&D τμήματα να αναπτύσσουν αυτή την τεχνογνωσία την καινούρια στο εσωτερικό και επειδή πια είναι πάρα πολύ είναι ραγδαία η ανάπτυξη δεν υπάρχει και ο χρόνος για κάτι τέτοιο. Οπότε έχει εφευρεθεί το εργαλείο το startup. Πρακτικά τι είναι, όποιος έχει μια ιδέα, ένας ερευνητής, ένα νέο παιδί με όρεξη, τη ρίχνει στην αγορά, παίρνει κάποια ψίχουλα ή ένα business plan από το χρηματοδότη και από εκεί πέρα, αν τα καταφέρει και επιβιώσει τον ανταγωνισμό σε ένα πραγματικά σκληρό τοπίο, μια αρένα, τότε αυτό μπορεί να είναι αυτό της ταχείας από κλιμάκωσης ή στη καλύτερη περίπτωση που και μόνο το όνομα δείχνει το απίθανο, το unicorn που λένε στην Αμερική. Οι περισσότερες όμως, όπως ξέρετε πολύ καλά, οι στατιστικές δείχνουν ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων πρόκειται για αποτυχείς προσπάθειες. Άρα, για μας αυτό είναι άλλος ένας τρόπος για να απαξιώνεται εργατικό δυναμικό και ενώ ταυτόχρονα εντείνεται η εκμετάλλευσή του. Και φυσικά δεν θα βοηθήσει στο brain gain. Τώρα, κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για να μην σας κουράσω άλλο. Ακούσαμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια για ανάπτυξη υποδομών. Την ίδια στιγμή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι υποδομές των ερευνητικών κέντρων στη χώρα μαραζώνουν. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών κέντρων, γιατί όπως είπαμε και πριν, το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων θα πάει σε επιχειρήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ευθέως ή εμέσως. Ωστόσο, τα ερευνητικά κέντρα πραγματικά λειτουργούν με προϋπολογισμούς που δεν καλύπτουν ούτε το φως και το νερό, το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα, με σχέσεις εργασίας όπου η ευελιξία πραγματικά τσακίζει κόκαλα. Είναι απίστευτο το με τι συμβάσεις δουλεύουν αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα ερευνητικά κέντρα, ακόμα και σε ευαίσθητους τομείς. Η υποστελέχωση είναι πραγματικά δραματική. Πρόκειται περί υπερεκμετάλλευσης του εργατικού δυναμικού των ερευνητικών κέντρων αυτή τη στιγμή. Και έχετε στα χέρια σας πολλά αιτήματα φορέων με τα οποία εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι και θα τα προωθήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν μία διευκρίνηση για την πολιτική που εξήγηλε την πρόθεση που εξήγηλε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός να μεταφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο από τη ΓΕΓΕΚ από το Ανάπτυξη στο Πολιτική Προστασίας. Ποια σκοπιμότητα το εξυπηρετείτε έτσι. Αν υπάρχει κάποια σχέση με χρηματοδοτήσεις από Ταμείο Ανάκαμψης σχετικά με προμήθεια εξοπλισμών.
Τι θα γίνει με τις υποδομές στο Θησείο που χρειάζονται συντήρησης και επισκευές, με το ΜΕΤΕΟ που στεγάζεται σε κοντέινερ στο αστεροσκοπείο στη Βεντέλη. Τι γίνεται με το Εθνικό Έρευνα Ερευνών και όσα ακούγονται για τις κτηριακές του εγκαταστάσεις. Τι γίνεται στο ΕΛΚΕΘΕ, όπου το πλοίο του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα ωκεανογραφικό πλοίο, περιμένει ακόμα χρηματοδότηση για την αναγκαία συντήρηση. Τι γίνεται με τα δίκτυα επιτήρησης υδάτων, μόλις πριν λίγους μήνες είχαμε τις τεράστιες καταστροφές στην Θεσσαλία από πλημμύρες. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμη είναι η πολιτική προστασία, και εδώ πέρα έχουμε εξοπλισμό ο οποίος παραμελείται και δεν αξιοποιείται. Τι θα γίνει μισθό με τον αντιδραστήρα στο Δημόκρητος, αν υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση νέας γενιάς μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωσή του. Και βέβαια μια σειρά τέτοια ερωτήματα, μην σας κουράσω άλλο, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, θα τα δούμε και στην πορεία. Όπως ας πούμε το δίκτυο σεισμογράφων, η επάνδρωση των σεισμογράφων με επαρκές προσωπικό προκειμένου να, γιατί θέλουν στελέχωση 24 ώρες την ημέρα. Και θα κλείσω λέγοντας ότι δεν γίνεται δουλειά με αποσπασματικές χρηματοδοτήσεις, με ad hoc χρηματοδότηση, αυτό που ακούσαμε τώρα, μέσω προγραμμάτων που μία εντάσσονται και μία απεντάσσονται από έργα, με μόνο κριτήριο την ανταγωνιστικότητα ορισμένων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τη μοιρασιά των τεράστιων κονδυλίων που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από αλλού μεταξύ των μεγάλων παικτών. Προσπαθείτε, όλα τα υπουργεία προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με συμφωνίες κυρίων, για να μην τρώγονται μεταξύ τους και οδηγούνται σε ενστάσεις και πηγαίνουν όλα πίσω. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι νόμοι του ανταγωνισμού είναι αμήλικτοι, η τακτική του τροχονόμου δεν δουλεύει τις περισσότερες φορές. Στη ζούγκλα της αγοράς ισχύει το θάνατό σου, η ζωή μου, και τελικά πλακώνει ενστάσεις και τα έργα καθυστερούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Άρα λοιπόν εμείς προτείνουμε και διεκδικούμε κρατική χρηματοδότηση σταθερή στο ύψος των αναγκών, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Απαιτούμε τα ερευνητικά κέντρα να αξιοποιούνται για τις τεράστιες ανάγκες που έχει η κοινωνία μας και που τα είδαμε και πρόσφατα πόσο σημαντικά είναι, όπως η επιτήρηση, η πρόληψη, η ασφάλεια του πληθυσμού. Και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, που σημαίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αντί για μπλοκάκια και υποτροφίες. Και τέλος, θέσπιση και σεβασμό στο ωράριο των ερευνητών.